Λοιπόν, παιδιά, οι παντρεμένοι που εργάζονται σε χώρους όπου οι περισσότεροι συνάδελφοί τους είναι του αντίθετου φύλου, ναι, έχουν αυξημένες πιθανότητες να χωρίσουν. Εμείς εδώ που είμαστε 10-14 άτομα στο ραδιόφωνο, ναι, οι πιο πολλές είναι γυναίκες. Περίοδο, όλοι έχουμε εδώ μέσα. Έχουμε. Και είναι και συγχρονισμένες κιόλας, εκεί να δεις. Κοντεύω να συγχρονιστώ κι εγώ με αυτές εδώ μέσα, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πετύχει καλές γυναίκες. Γι' αυτό δεν κινδυνεύει ο γάμος σας και η σχέση σας. Εσύ είναι καλές γυναίκες εδώ μέσα. Από πού θες να αρχίσω? Όλες. Πάρε μία-μία. Ποια? Εμένα. Δεν προλαβαίνεις να συμβεί κάτι εδώ μέσα. Σε έχει δώσει στεγνά. Είναι η Αθανασία. Είναι η Ναντίν. Η Αθανασία. Δεν προλαβαίνεις να πεις κάτι. Έχουμε κλάματα. Η Ναντίν. Τι λες, Ναντίν μου, δεν το πέσω. Δεν πα στο διάλογο. Άντε να δει το μίζικο. Αυτή βρίζει. Αυτή βρίζει. Εμείς δεν έχουμε φόβο γιατί δεν έχουμε άντρες εδώ μέσα. Σιγά τους άντρες που έναν έχετε. Ναι, ναι. Έναν με έχετε. Πόσες να με. Εσύ έχεις πειρασμό στο γραφείο? Όχι. Καλά. Εγώ δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχεις. Δεν έχω πειρασμό. Δεν έχεις, μάλιστα. Δηλαδή δεν είμαστε ωραίοι άντρες εμείς. Δεν είπα ότι δεν είσαι ωραίος, δεν σε βλέπω σαν άντρα. Σε τι με βλέπεις? Σε βλέπω σαν άντρα. Χριστέ μου! Φύγε! Πάρτε τη από εδώ μέσα, διώξτε! Σοκαφέ Morning Show.